και είναι κάτι το οποίο θυμίζει προδιαγραφές εξωτερικού. Ο συγκεκριμένος χώρος, τεράστιος, με την χρήση της τεχνολογίας και πολλά άλλα μέσα που θα δείτε στη συνέχεια, γιατί θα κάνουμε τώρα ζωντανή σύνδεση μαζί με τη συνάδελφο τη Μαρίνα τη Σαββίδου, η οποία θα μιλήσει και με τον Πρίτανη. Θα μας κάνουν έτσι μια μίνι ξενάγηση για να δούμε το εσωτερικό, το εντυπωσιακό πραγματικά εσωτερικό κομμάτι αυτό της βιβλιοθήκης, ένα στολίδι για το Πανεπιστήμιο μας. Μαρίνα Σαββίδου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ονούφρια. Βρισκόμαστε στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει πάρει σάρκα και οστά. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο έργο, μια επιβλητική βιβλιοθήκη, θα λέγαμε. Έχουμε εντυπωσιαστεί με τον ερχόμο μας εδώ και με την είσοδό μας. Επιλέξαμε να μείνουμε εδώ στον τρίτο όροφο, ο οποίος αποτελεί και τον πιο εντυπωσιακό όροφο, μια σκηνή οφόλος εδώ που έχει διάμετρο 40 μέτρα και πρόκειται για το κομβικό σημείο εδώ της βιβλιοθήκης. Μαζί μου έχω τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θα μας πει γιατί ξεχωρίζει και αυτός ο όροφος, ο θόλος εδώ, σε τι θα εξυπηρετεί τους φοιτητές. Έχει και ενεργειακή απόδοση πάντως, το χτίριο το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χριστοφίδη. Καλημέρα λοιπόν, σας. Έχουμε επιλέξει εδώ να σταθούμε στον τρίτο όροφο. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα εδώ του ορόφου? Καταρχάς σας καλωσορίζω στο χτίριο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Στέλιος Ιωάννου. Είμαστε πραγματικά μια ανάσα από το όνειρο, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο να είμαστε μόνοι μας, αλλά μετά τις 3 του Δεκέμβρη εγώ εδώ θα υπάρχουν εκατοντάδες φοιτητές και πολίτες και άνθρωποι του τόπου μας. Αυτός ο όροφος είναι ξεχωριστός, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε στην ουσία πάνω σε ένα τεχνητό λόφο και από εδώ απλώνεται όλη η Κύπρος. Βλέπουμε τη Λευκωσία από τη μια πλευρά, βλέπουμε τον δρόμο της που οδηγεί στη Λάρνακα, στην Αμόχωστο, βλέπουμε το Μεταδάχτυλο, από εδώ φαίνεται όλη η Κύπρος. Και ακριβώς αυτός ο όροφος είναι ο πιο εντυπωσιακός, γιατί εδώ είναι περισσότερο μελετητήριο, δηλαδή εδώ θα έρχονται πάρα πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ακριβώς από πάνω μας είναι ο θόλος. Στο κέντρο του θόλου βρίσκεται ο ηλιοστάτης, ο οποίος κατασκευάστηκε στην Ελβετία. Πάνω από την ηλιοστάτη υπάρχουν κάποια ειδικοί καθρέφτες. Άρα το φως στέλνεται στον ηλιοστάτη και από την ηλιοστάτη στον κόνο. Αυτός ο κόνος είναι ουσιαστικά καλυμμένος με μια ειδική επιφάνεια, έτσι ώστε να διαχέει το φως, όχι να το αντανακλά. Άρα λοιπόν στην ουσία ο κόνος είναι μια τεράστια τεχνητή λάμπα, έτσι για να δίνει στην βιβλιοθήκη την αίσθηση του φυσικού φωτός. Άρα λοιπόν ακριβώς από πάνω μας είναι ο Κυπριακός ουρανός και φωτίζει την βιβλιοθήκη μας, γιατί ακριβώς αυτός ο κόνος έχει και το συμβολισμό του. Όπως διαχέεται, ξέρετε, το φως, θα διαχέεται και η γνώση, θα διαχέεται η πληροφόρηση, οι πληροφορίες. Μιλάμε ότι εδώ θα βρίσκονται άνθρωποι που θα μελετούν, θα ερευνούν, θα διαβάζουν, θα κάνουν αυτό που πρέπει. Εκτός από το ότι φιλοξενεί 500.000 βιβλία, όσο έχουμε διαβάσει, έχουμε διαπιστώσει και ειδήσεις μας ότι υπάρχουν και αίθουσες διδασκαλίας εκτός από την βιβλιοθήκη. Τι άλλες εκπλήξεις μας κρύβεται εδώ? Ακούστε, αυτή η βιβλιοθήκη βασικά, αν εξαιρέσουμε τον λόφο που είναι στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά, αποτελείται από τρεις δαχτύλιους. Ο εξωτερικός δαχτύλιος είναι το Learning Center, είναι δηλαδή το κέντρο πληροφόρησης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σύγχρονων υπολογιστών, στούντιος, αμφιθέατρα. Ο εσωτερικός κύκλος, ο μεσαίος δαχτύλιος, είναι τα βιβλιοστάσια. Εκεί φιλοξενούνται πέρα από 500.000 τόμοι, φιλοξενούνται συλλογές, φιλοξενούνται ειδικές εκθέσεις, φιλοξενούνται αρχεία. Μιλάμε περίπου για πάνω από 600.000 τόμους και επίσης μιλάμε για άλλες 400.000 ηλεκτρονικούς τόμους. Υπάρχουν και ορούμενοι θαλάμοι από ό,τι έχουμε. Υπάρχουν τα παλέτυπα επίσης. Ο εσωτερικός τώρα δαχτύλιος είναι τα μελετητήρια. Υπάρχουν κάποια βιβλία βέβαια, αλλά εδώ είναι που θα έρχεται ο κόσμος σε όλους τους ορόφους. Είναι 5 ορόφοι το κτίριο να μελετά. Έχουν συμβάλει και οι φοιτητές, μετέφεραν με μια αλυσίδα τα βιβλία, είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες. Η αλυσίδα ήταν συμβολική, μεταφέρθηκαν απλά 600 βιβλία, ήταν συμβολική, θέλαμε να μπλέξουμε τους πολίτες. Πρέπει να πω επίσης ότι στον δεύτερο δαχτύλιο, στον κύκλο, στον κύλινο του δεύτερου δαχτυλίου,
Εωρούνται 31 περίπου μελετητήρια, τα οποία είναι μελετητήρια απομόνωσης. Δηλαδή χωράει 4 με 6 ανθρώπους. Εκεί θα πηγαίνουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές να μελετούν, να φτιάχνουν τις ομάδες τους, να συζητούν, να ετοιμάζουν ουσιαστικά τις εργασίες τους, να ετοιμάζουν τις ερευνές τους. Υπάρχει επίσης, όπως είπα και πριν, 5 όροφοι. Υπάρχει μια κρύπτη στο μείον ένα. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, η κρύπτη βασικά είναι μια καψούλα του χρόνου, μια μηχανή του χρόνου. Εκεί την ημέρα των εγγενείων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος των φοιτητών, ο δωρητής, οι δωρητές μάλλον, και ο Πρίτανης, θα καταθέσουμε μια επιστολή, η οποία θα απευθύνεται στους φοιτητές μας το 2089. Άρα λοιπόν, όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα γιορτάζει 100 χρόνια το 2089, θα ανοίξει αυτή η καψούλα και θα διαβάσουν αυτές τις επιστολές. Πρέπει να πω επίσης, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια κυρία, στην αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, η οποία οραματίστηκε αυτή τη βιβλιοθήκη, ήθελε την υλοποίησή της, έκανε ό,τι μπορούσε και αργότερα το καταφέραμε μαζί με τα παιδιά της, τον κύριο Δάκη και την κυρία Σίλβια Ιωάννου. Άρα λοιπόν αυτό το κτίριο είναι ένα δώρο στον κυπριακό λαό, στους ανθρώπους του τόπου μας, στους νέους ειδικά, τους οποίους έχουμε απογοητεύσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλο δώρο. Χρηματοδοτήθηκε εν μέρη λοιπόν από τη δωρεά και το άλλο κομμάτι χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την οποία επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Μάλιστα. Ούφρυ είναι ένα έργο του αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ, να πούμε. Όταν βγεις έξω, υπάρχει και μια απίθανη θέα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Έχει όλους τους χώρους. Αντίθετα, αυτές έχουν να ζηλέψουν από τα λίγα που βλέπουμε μαζί. Ακριβώς. Και θα επιστεγάσει τόσες χιλιάδες συγγράμματα. Με έργα τα οποία κοσμούν πάρα πολλές πρωτεύουσες του κόσμου, πάρα πολλές πόλεις. Και είναι τιμή μας. Να θυμίσω για παράδειγμα το τελευταίο του έργο ήταν το Μουσείο του Λούβρου στο Αμπουτάμπι. Όμως το γραφείο του προχτές είχα μια συζήτηση με ανθρώπους στο γραφείο του και βασικά μου έχουν πει ότι ειδικά αυτό το έργο, για αυτό το έργο ο Ζαν Νουβέλ είναι πάρα πολύ περήφανος. Γιατί ακριβώς εδώ ουσιαστικά έχει τυπωθεί, έχει δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη ανάμεσα στους δύο άρωνες, ανάμεσα δηλαδή στους δύο λόφους της Πανεπιστημιούπολης. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της Πανεπιστημιούπολης. Και εκτός από το φως, θα διαχέεται σίγουρα και θα συγκεντρώνεται όλη η γνώση σε αυτόν τον χώρο. Μαρίνα, επειδή η γνώση είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων, κάθε ηλικίας και για τα παιδιά μας βεβαίως, τους φοιτητές, αλλά και για οποιοδήποτε πολίτη είναι επιθυμεί να επισκεφθεί, να καθίσει, να διαβάσει, να πάρει τη γνώση, να απολαύσει και το περιβάλλον εκεί, το οποίο σε εμπνέει. Τι ώρες είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη, θα είναι ανοιχτή και για το κοινό, για το υπόλοιπο κοινό, πέρα από τους φοιτητές. Και κατά πόσον έχουν τη δυνατότητα πέρα από τους φοιτητές να επισκέπτονται και απλοί πολίτες στην βιβλιοθήκη. Να δώσουμε λίγες πληροφορίες. Η βιβλιοθήκη θα ανοίγει γύρω στις 8 μέχρι 10 το βράδυ. 15 μέρες πριν από την περίοδο των εξετάσεων και κατά τις εξετάσεις ανοίγει από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα υπάρχει ένα μέρος της βιβλιοθήκης το οποίο θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Επιπλέον όμως να σας πω ότι ο κάθε Κύπριος πολίτης, ο κάθε άνθρωπος που ζει στην Κύπρο, μπορεί να εγγραφεί μέλος και να είναι λοιπόν μέλος αυτής της βιβλιοθήκης, να μπορεί να δανείζεται, να έρχεται εδώ, να μελετάει. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι για όλους τους ανθρώπους στον τόπο μας. Και επίσης πρέπει να πω ότι εδώ φιλοξενούνται συλλογές από πάρα πολλούς Κύπριους και όχι μόνο Κύπριους. Άρα λοιπόν αυτή η βιβλιοθήκη ανήκει σε όλους μας. Μάλιστα. Και τιμή μας που καταφέραμε να τρυπώσουμε λίγο πριν τα εγγένεια σε αυτό το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρίτανη Μαρίνα, να τον ευχαριστήσει εκ μέρους μας και εδώ στο στούντιο για αυτές τις λεπτομέρειες, τη ξενάγηση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και περιμένουμε να τη δούμε και από κοντά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε λίγο θέμα μετά από αυτές τις εντυπωσιακές.